Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου για το επίδομα γέννησης, έχω να πούμε τούτο. Όση βοήθεια και αν προσφέρει σε μια οικογένεια ένα χρηματικό επίδομα, και αυτό σε δύο δόσεις, όπως αναφέρεται μέσα, και εμείς λέμε γιατί να μην δοθεί φάπαξ όλο το ποσό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτό το χρηματικό επίδομα δεν μπορεί να μεταβάλει στην ουσία το αρνητικό πλαίσιο που έχουν όμως διαμορφώσει και ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης, της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, οι αντεργατικοί νόμοι και η συρρήκνωση των μισθών, η φοροελευθερία, οι μειώσεις στο αφορολόγητο, η εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών, υγείας, πρόνοιας και πάει λέγοντας. Και τι αποκαλύπτεται ταυτόχρονα, ακούστηκε με τον τρόπο που το βάλανε και στη συνεδρίαση ακρόσεις των φορέων, πως προτάσεις και μέτρα των κυβερνήσεων διαχρονικά που αφορούν επιδόματα μιας χρήσης για τα νέα ζευγάρια, τις πολύτεκνες οικογένειες ή άλλα μέτρα δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στοιχειωδώς τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες μιας οικογένειας, ιδιαίτερα σε συνθήκες που συνεχώς περικόπτονται ποσά για κοινωνικές δαπάνες. Θεωρούμε πως πρέπει να είναι ξεκάθαρο τόσο στις γυναίκες αλλά και φυσικά στα ζευγάρια που θα λάβουν αυτή την υποτυπώδη παροχή, πως το ποσό του επιδόματος γέννησης προέρχεται από τη δική τους δουλειά, από τις περικοπές που έχουν υποστεί σε μια σειρά παροχές και δικαιώματα, από την υπέρογη φορολογία με την οποία επιβαρύνονται. Είναι δηλαδή από την ίδια πηγή που βγαίνουν τα πλεονάσματα για τα οποία πανηγυρίζουν νυν και πρώην κυβερνήσεις, από τα οποία επιστρέφονται κάποια στην ουσία ψίχουλα, όπως και το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο εντάσσεται, όπως αναφέρεται εξάλλου και στην αιτιολογική έκθεση, σε ένα από τα μέτρα ή ως μέτρο στα πλαίσια της δημογραφικής πολιτικής. Ενώ συγχρόνως προωθείται το απαράδεκτο με το άρθρο 7, η αυστηριοποίηση των όρων χορήγησής του σε βάρος μεταναστών, προσφύγων κτλ., με την αύξηση δηλαδή σε 12 χρόνια της διαμονής του στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα αφενός τον αποκλεισμό κάποιων ενός αριθμού και αφετέρου τη μείωση ακόμα και αυτών των ψίχουλων. Στην ίδια κατεύθυνση, σε ό,τι αφορά και το β' μέρος, είναι και τα άρθρα για 15 με το επίδομα παιδιού, όπου και εδώ έχουμε αυστηριοποίηση των κριτηρίων για την ήδη πενιχρή προνοιακή παροχή του επιδόματος παιδιού. Και εδώ να θυμίσουμε το 18 με το νόμο 4512, άρθρο 214, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας όντως τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στοχευμένες παροχές στους πιο εξαδηλωμένους, απέκλεισε από το επίδομα παιδιού κατηγορίες τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, που για παράδειγμα είχαν ισοδύναμο εισόδημα 13.000 ευρώ, επειδή θεωρήθηκαν προνομιούχους ενδεχομένως και ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες τους. Τώρα, με την τροποποίηση που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, από το επίδομα αποκλείονται και δύο ακόμα κατηγορίες. Πρώτον, οι οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα λιγότερο από 12 χρόνια και οι οικογένειες, δεύτερον, οι οικογένειες των οποίων τα παιδιά είτε δεν φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, είτε μένουν από απουσίες στην ίδια τάξη με τις εξαιρέσεις απουσιών για ιατρικούς λόγους και ενδεχομένως για κάποιους άλλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία των προσφύγων μεταναστών, εμάς το μέτρο αυτό, αν θέλετε, μας βρίσκει παράγοντας, δηλαδή μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Η τροποποίηση, αν θέλετε, αυτή. Τα παιδιά και οι οικογένειες των προσφύγων μεταναστών έχουν αντίστοιχες ανάγκες με αυτές όλων των άλλων λαϊκών οικογενειών, ανεξαρτήτως εθνότητας, καταγωγής κλπ. Και έχουν και αυτές ανάγκη την παροχή αυτή. Και τέτοιου είδους διακρίσεις έχουν τη βάση τους στη λογική των περικοπών που διαχρονικά εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις και οι οποίες επενδύονται παράλληλα, πολλές φορές, συγχρόνως και με αντιδραστικά, ρατσιστικά κριτήρια και διαχωρισμούς. Και κατά τη γνώμη μας είναι ρύθμιση η οποία πρέπει να αφαιρεθεί, όπως και προείπα και με το άρθρο 7. Δεύτερον, ως προς το κριτήριο της πραγματικής φοίτησης που τίθεται επιπλέον, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένες κατηγορίες οικογενειών από φτωχά λαϊκά στρώματα, για παράδειγμα Ρωμά, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Σαφώς και όλα τα παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση θα πρέπει να παρακολουθούν κανονικά το σχολείο τους, να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους και πέραν αυτής. Είναι ωστόσο αδύνατο να αντιμετωπιστεί αυτό το υπαρκτό πρόβλημα με διοικητικά μέτρα και μάλιστα οικονομικού χαρακτήρα, ειδικά όταν τα αίτια για την εμφάνιση και διαιώνιση του προβλήματος αυτού είναι τα προβλήματα είναι πολυπαραγωγικά και αφορούν σε ένα κράμα,
να το πούμε έτσι, έλλειψης κατάλληλων και επαρκών κρατικών υποδομών και υπηρεσιών με μέτρα που θα αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα και στον τομέα, αν θέλετε, της φοίτησης. Έτσι, για παράδειγμα, οι οικογένειες των Ρωμά χρειάζονται ή όχι ολόπλευρη στήριξη για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία και όχι τιμωρητικά μέτρα για να εξαναγκάζονται να στέλνουν τα παιδιά του σχολείο. Απαιτείται η ανάπτυξη υποδομών, σχολείων, παιδικών σταθμών, κέντρων πολιτισμού και δημιουργικής απασχόλησης, αθλητικών κέντρων, συμβουλευτικών σταθμών, κοντά είτε σε χώρους όπου διαμένουν, για να ενισχύεται το κίνητρο της πραγματικής, στην ουσία, σχολικής φοίτησης. Δεν απαιτούνται προγράμματα για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, για την εξάλληψη των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης και μια σειρά ακόμα βέβαια μέτρα που να στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου σε ό,τι αφορά την κοινότητα των Ρωμά. Αντίστοιχα, χρειάζεται να στηριχθούν και οι οικογένειες των παιδιών με αναπηρία, που δεν παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση και μένουν στα σπίτια τους, για τα οποία δεν γνωρίζουμε καν τον ακριβή αριθμό τους. Και εδώ δεν απαιτείται να αναπτυχθούν σύγχρονα ειδικά σχολεία στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια, που να μπορούν να φοιτούν όλες οι κατηγορίες των μαθητών με αναπηρία, ακόμα και οι πιο βαριές περιπτώσεις. Να αναπτυχθούν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και οι οικογένειες να ενισχυθούν οικονομικά και ηθικά βεβαίως για το δύσκολο έργο που έχουν. Και βέβαια τα παραπάνω σαφώς δεν ήταν, ούτε και είναι, δεν έχουμε καμία αυταπάτηση στις προτεραιότητες τόσο της σημερινής κυβέρνησης. Είναι όμως απαραίτητο για να εξαλειφθεί το φαινόμενο, για παράδειγμα, του αναλφαβητισμού στην Ελλάδα του 2020. Στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή αυστηριοποίηση των κριτηρίων, είναι και το μέσο το επίδομα στέγασης που προβλέπεται με το άρθρο 17, που κατά τον ίδιο τρόπο αυστηριοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο τις κατηγορίες όσων δικαιούνται το επίδομα στέγασης. Στο άρθρο 23 πρόκειται για ρύθμιση που μπορεί να αυξήσει, για παράδειγμα, τις θέσεις των βρεφών, των νηπίων στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο βαθμό που θα εφαρμοστεί και αυτό το μέτρο. Και γι' αυτό όμως δείτε αυτό το ότι μπορεί να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές που αναφέρονται μέσα, έως 4 νέα τμήματα βρεφονηπιακής αγωγής σε δήμους που δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται παιδικούς σταθμούς, αλλά διαθέτουν κάποιες υποδομές, δεν σημαίνει παράλληλα και την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για τη δωρεάν φιλοξενία όλων των βρεφών και των νηπίων. Και όσο το κράτος δεν αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την προσχολική αγωγή, τόσο δεν εξασφαλίζεται ο καθολικός χαρακτήρας της. Θα συνεχίζουν να υπάρχουν παιδιά που είτε αποκλείονται τελείως από τη φοίτηση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, παιδιά εργαζομένων στο δημόσιο ή και στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε δεν βρίσκουν θέσεις σε σταθμό του Δήμου τους, είτε κοντά στο σπίτι τους. Παραμένουν τα εισοδηματικά κριτήρια για την έγκριση των σχετικών αιτήσεων στο επίπεδο της φτώχειας, ενώ ένα μεγάλο τμήμα των λαϊκών οικογενειών εξαναγκάζεται να πληρώνει τροφεία. Επίσης, η δημιουργία τμήματων από μόνη της δεν είναι αρκετή για τη λειτουργία αυτών των τμήματων. Απαιτείται ή όχι? Απαιτείται φυσικά. Να προβλεφθούν και ανάλογα κρατικά κονδύλια για την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού για να λειτουργήσουν οι νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, για τα οποία γίνεται λόγος στο νομοσχέδιο, αλλά για αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, τη στελέχωση δηλαδή, δεν λέει τίποτα το νομοσχέδιο. Τι αναδεικνύεται και από αυτό, σε ό,τι αφορά τους βρεφονηπιακούς, ότι απαιτείται η ανάπτυξη σε πανελλαδικό επίπεδο ενός ικανού αριθμού δημόσιων μονάδων για την προσχολική αγωγή. Με πλήρη εξοπλισμό και στελέχωση, με δωρεάν μετακίνηση μαθητών όπου χρειάζεται, με διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας τους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των βρεφών, των νηπίων και των οικογενειών, των γονέων τους. Με απολύτως φυσικά δωρεάν παροχή των υπηρεσιών αυτών. Και έρχομαι στο άρθρο 29, κύριε Πρόεδρε. Εδώ με το άρθρο 29 τι έχουμε? Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης μετονομάζεται πάλι σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και προστίθεται επιπλέον κριτήριο για τη χορήγησή τους στις οικογένειες με παιδιά πιο αυτό της πραγματικής φοίτησης. Τη στιγμή λοιπόν που η ίδια η ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη που υπηρετούν όλες οι μέχρι τώρα αστικές κυβερνήσεις, αυτό που εγγυόταν αλλά και εγγυάται, είναι ποιο? Η επέκταση της στοχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων και η αναπαραγωγή της ακραίας φτώχειας.
Έτσι λοιπόν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όταν θεσπίστηκε από την αρχή του δηλαδή, θεσπίστηκε ως ένα εργαλείο αναδιανομής αυτής της φτώχειας, παίρνοντας αυτούς από τους φτωχούς για να ενισχύσει τους πιο εξαθλιωμένους. Και ακόμα λοιπόν και γι' αυτό, το οποίο αποτελεί πολιτική όλων των κυβερνήσεων, των αστικών κυβερνήσεων, αλλά και της σημερινής, των προηγούμενων, μπαίνουν επιπλέον περιορισμοί. Η απρόσκοπτη φοιτησή, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να είναι κατοχυρωμένο και καθολικό δικαίωμα που πρέπει να εξασφαλίζεται από το κράτος με την πλήρη στήριξη των αναγκών των οικογενειών. Και με τη διάταξη της ρύθμισης, αυτές οι ανάγκες των οικογενειών παραμένουν ως ατομική ευθύνη να τις αντιμετωπίσουν. Και μάλιστα έναντι της ποινής περικοπής αυτής της ελάχιστης οικονομικής παροχής. Δηλαδή, μια οικογένεια που ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης, διότι αυτές παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και που έχει σαν αποτέλεσμα να διώχνει αυτή η κατάσταση, οι συνθήκες εξαθλίωσης, έχουν ως αποτέλεσμα να διώχνονται τα παιδιά από το σχολείο, αυτό θα αντιστραφεί δηλαδή με την χορήγηση των ψίχουλων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά ακόμα να το αντιστρέψουμε. Αλλά ακόμα και αν αυτά τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, προκειμένου να μην περικοπεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τι ουσιαστικό θα αλλάξει ως προς την ουσία του ζητήματος, όταν αυτά τα παιδιά θα βιώνουν την ανέχεια, τη φτώχεια και την έλλειψη στοιχειωδών παροχών για τις ανάγκες της ανάπτυξής τους, της πορείας τους, της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης στο σύνολο. Συνεπώς, με αυτή τη ρύθμιση, το άρθρο 29, τι έχουμε? Είναι μια αποθέωση του κράτους, του φαίνεστε δηλαδή, ενώ στην ουσία ο πυρήνας των προβλημάτων και των ζητημάτων, η ουσία πηγαίνει στα αζήτητα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα στην κυρία Υπουργό σε ό,τι αφορά το άρθρο 25, όπου προβλέπεται με βάση το νόμο. Επιτρέψτε με ένα λεπτό για να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Το άρθρο 25 που αφορά τον οργανισμό, τον ΟΑΕΔ, για εκπαιδευτικούς κλάδου ΔΕ πρακτικών εκπαιδευτών, οι οποίοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους ώσπου προφανώς να λήξει η επαγγελματική τους πορεία, και μετά αυτές οι θέσεις θα μεταφερθούν σε ΠΕ πληροφορικής. Το ερώτημα είναι το εξής. Και βεβαίως πατάει πάνω στην λογική του νόμου του 2018, του 4521, ο οποίος προέβλεπε την κατάργηση μια σειράς προφανώς τμήματων εκπαίδευσης στον, μέσω του ΑΕΔ. Αυτά τα τμήματα δεν χρειάζονται, δεν θα χρειάζονται δηλαδή, αύριο μεθαύριο. Ένα. Δεύτερον, αν όντως, που αυτό διαφαίνεται, τα τμήματα πληροφορικής έχουν ανάγκη στελέχους ή δεν προσλαμβάνουν κόσμο? Δεν προσλαμβάνεται κόσμο. Παρά μεταθέτεται όταν και αν, πότε θα έρθει αυτό το διάστημα της αποχώρησης των πρακτικών εκπαιδευτών, για να μεταφερθούν οι θέσεις στους ΠΕ πληροφορικές και αντίστοιχα να στελεχωθούν οι θέσεις αυτές. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με τον ΟΕΔ και τις σχολές μαθητείας, εκπαίδευσης κτλ. Είναι τα περίφημα ΕΠΑΣ, τα οποία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Διάφορες ειδικότητες. Δηλαδή, η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις και η προηγούμενη, αλλά και η σημερινή, θεωρεί ότι υπάρχουν πλέον ειδικότητες, παύλα τέχνες, οι οποίες δεν θα απαιτούνται, δεν θα χρειάζονται πλέον από την κοινωνία μας. Αυτό ήταν το ερώτημα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά κάποια άλλα άρθρα, θα τοποθετηθούμε, κύριε Πρόεδρε, και στη Β' ανάγνωση την Παρασκευή. Ευχαριστώ.